Καλωσορίσατε στον κόσμο συναλλαγών της Easy Forex. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να βρείτε το δρόμο σας μέσα στη ζούγκλα των πολύπλοκων πληροφοριών του Forex. Να το κάνουμε εύκολο. Αυτό το πραγματοποιούμε παρέχοντάς σας φιλικές και εύχριστες πλατφόρμες συναλλαγών και με μια μεγάλη ποικιλία έξυπνων εργαλείων ανάλυσης της αγοράς. Στο ταχύτατο και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον της αγοράς, η πείρα είναι σημαντική. Από το 2003 είμαστε υπερήφανοι για την ενεργή συμμετοχή της εταιρείας μας και για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Οι παγκοσμίου κλάσης Forex εκπαιδευτές μας θα σας βοηθήσουν να βρείτε το δρόμο σας. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας? Γεια σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι Παρασκευή σήμερα, 1η Φεβρουαρίου και είναι το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Μήνυμα στήριξης της Ελλάδας μετέφερε η αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας και αρμόδια για θέματα γαλλικής ομογένειας Ελέν Κονγκουέι Μουρέ κατά τη συνάντησή της με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Τσιάρα, επισημένοντας ότι η επίσκεψή της είναι και ένδειξη της αλληλεγγύης που εξέφρασε ο Φρανσουά Ολάντ αμέσως μετά την εκλογή του. Ευρωπαϊκή διάσκεψη χρέους για την Ελλάδα. Στα πρότυπα της διάσκεψης του Λονδίνου για το χρέος της Γερμανίας το 1953, ζητά ο Αλέξης Τσίπρας με άρθρο του στην εφημερίδα Mon Diplomatique. Να κοστολογήσει με ακρίβεια τις συνέπειες από το λάθος των πολλαπλασιαστή του μνημονιακού προγράμματος, καλεί η Δημοκρατική Αριστερά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προκειμένου οι συνέπειες αυτές να αποτελούν κρίσιμο μέγεθος στις επόμενες διαπραγματεύσεις. Στο μεταξύ, στα τέλη Φεβρουαρίου θα επιστρέψει η Τρόικα στην Αθήνα για να αξιολογήσει την πρόοδο του ελληνικού προγράμματος. Αύξηση παρουσίασαν τον περασμένο Δεκέμβριο τόσο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, όσο και το αντίστοιχο των νέων δανείων, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος. Ευρωπαϊκή πρωτιά στην ανεργία για την Ελλάδα με 26,8%, το οποίο είναι το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 27 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ενώ πλήρη ληστεία στην ΑΤΕ Bank και το ταχυδρομικό ταμιευτήριο Βελβεντού Κοζάνης σημειώθηκε το πρωί. Οι 10 δράστες, οπλισμένοι με Καλάσνικοφ, ορίστηκαν σε δύο ομάδες, χτύπησαν τα δύο καταστήματα αποσπώντας χρηματικά ποσά. Η αστυνομία έχει ήδη εντοπίσει 4 από τους δράστες, ενώ στις έρευνες έχει εμπλακεί και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Στις υπόλοιπες τοπικές ειδήσεις τώρα, δύο είναι τα αγροτικά μπλόκα που δημιουργήθηκαν και παραμένουν στη Μαγνησία, στον Αλμυρό και τον Κόμβο Αερινού. Στο μεταξύ, ένταση δημιουργήθηκε χθες στον Αλμυρό όταν αγρότες προσπάθησαν να ανεβάσουν τρακτέρ στην Παθέ. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εντάσσεται το τμήμα πληροφορικής Λαμίας με το σχέδιο Αθήνα, ενώ τον προβληματισμό του για την οικονομική υποστήριξη γενικότερα του Ιδρύματος εξέφρασε ο αντιπρίτανης Μιχάλης Ζουμπουλάκης. Τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο να μην μπορούμε να συντηρήσουμε καν τις υποδομές μας. Σήμερα είμαστε και σε μια κατάσταση, σήμερα που μιλάμε δηλαδή 1η Φεβρουαρίου, δεν έχουμε και δικαίωμα καμία δαπάνηση, γιατί δεν έχουμε ούτε προπολογισμό, ούτε συμβούλιο, ούτε και πρετανή. Και είναι η κατάσταση λίγο τραγική. Εν πάση αυτό, ας πούμε ότι είναι περαστικό. Ο προπολογισμός του Ιδρύματος εδώ και 3 χρόνια υπολείπεται των αναγκών. Μάλιστα. Των υπαρχών των αναγκών. Αν προσθεθούν και άλλες ανάγκες, όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Όσον υπάρχει ένας προϋπολογισμός στο στερεά της Ελλάδος μικρός έστω, αυτός θα περάσει στο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να το ζητήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να κόψουμε πουθενά. Δηλαδή, ήδη φέτος δεν δώσαμε καθόλου, φέτος ανά το 12, δεν δώσαμε καθόλου προϋπολογισμό στα τμήματα για να κάνουν εκπαιδευτικές λειτουργίες, δεν έφτασαν. Την ιδιαίτερη προσοχή όσων κατέχουν δεσποζόμενα ζώα που πρέπει να τα εμβολιάσουν προληπτικά, να εκδώσουν βιβλιάρια υγείας και να τοποθετηθούν μικροτσιπ, εφιστούν οι Δημοτικοί Αρχιβόλου και οι Φιλοζωικοί Σύλλογοι, ειδικά μετά τα κρούσματα λύσας που παρατηρήθηκαν σε αλεπούδες και σκυλιά στη Μακεδονία. Ήδη, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, ξεκινά η ενημερωτική καμπάνια που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του μήνα και από τον Μάρτιο αναμένεται να ξεκινήσει και η επιβολή των προστήμων. Το θέμα των αδεσπότων και ταυτόχρονα το θέμα των δεσποζόμενων που το ένα με το άλλο έχουν άμεση σχέση και αλληλοεξάρτηση και γίνεται ακόμη πιο σημαντικό και θα ξεκινήσω από αυτό στη βάση του εγγράφου που κυκλοφόρησε η ΚΕΔΕ και το Υπουργείο με ημερομηνία 28 πρώτου, δηλαδή μόλις προχτές, σύμφωνα με το οποίο πλέον, ενώ όλα τα Βαλκάνια μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν από τον Οκτώβριο, ήταν περιοχή ελεύθερα λύσας, δηλαδή δεν υπήρχαν όλα τα Βαλκάνια, σε όλα τα Βαλκάνια
κρούσματα λύσας, εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγε κανένας. Από τον Οκτώβριο και πίσω διαφυστώθηκαν περιστατικά και προχτές το Υπουργείο έβγαλε μια εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκαν 9 περιστατικά σε αλεπούδες και 2 σε σκυλιά λύσας. Αυτό λοιπόν είναι ένα καμπανάκι. Επαναλαμβάνω ότι αυτό διαπιστώθηκε για πρώτη φορά στη Μακεδονία τον Οκτώβριο. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να συντονιστούμε με τις 2 φυλοζωικές επίσημα υπαρκτές φυλοζωικές οργανώσεις με τις οποίες έχουμε μια μακράν συνεργασία και πολλά πράγματα πετυχαίνουμε χάρη σε αυτές. Η Δημοτική Αστυνομία έχει κατά νόμον την ευθύνη για τα δεσποζόμενα ζώα. Οφείλει να κάνει ελέγχους και να ελέγχει αν ο ιδιοκτήτης του ζώου τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται σε αυτόν τον καινούριο νόμο, τον 4039 του 2012, ο οποίος με πολύ αναλυτικό τρόπο, εκτεταμένα δηλαδή, αναφέρεται στις υποχρεώσεις που έχουν οι πολίτες που διατηρούν ένα ζώο συντροφιάς, που θα σας παρακαλούσα με έντονο τρόπο να μεταβιβάσετε στους συμπολίτες μας, να ξέρουν ότι υπάρχει κίνδυνος, ότι είναι πρώτων θυρών, ότι είναι κοντά μας και η αντιμετώπιση, η προληπτική με τα εμβόλια είναι ο μόνος τρόπος για να σωθεί και το δικό του σκυλί, αλλά και για να μην υπάρχουν και παρενέργειες και σε άλλα σκυλιά και σε ανθρώπους. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε σε αυτή την προσπάθεια. Σαν φιλοζωική έχουμε κάποιο έδρα, είναι στο ελικοδρόμιο και είναι ανοιχτό κάθε πρωί απόγευμα. Μπορεί οι συμπολίτες του Βόλου να ενημερωθούν για περαιτέρω πράγματα εκεί, όποτε θέλουν. Θέλουμε να βοηθήσουμε, δεν κυνηγάμε κανέναν, θέλουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Επίσης, το Δημοτικό Καταφύγιο είναι ανοιχτό για το κοινό κάθε μέρα από τις 9 μέχρι στις 1.30. Γίνονται υιοθεσίες συνέχεια και κουταβιών και μεγάλη σκυλιά. Υπάρχουν πάρα πολλά σκυλάκια πάνω και θα έρθουν στα σπίτια, θα τα δώσουμε στα σπίτια στηρωμένα, εμβολιασμένα, τσιπαρισμένα. Εδώ είμαστε για να βοηθήσουμε. Επειδή, όπως είπε και ο κύριος Παντσάς και ο κύριος Δερβένης, το θέμα λύσα είναι πάρα πολύ κοντά μας, χωρίς να θέλουμε να πανικοβάλλουμε τον κόσμο προς Θεού. Είναι κοντά, αλλά δεν είναι και τόσο κοντά. Απ' την άλλη μεριά όμως, οι τσομπάνιδες και οι κυνηγοί είναι απαραίτητο, απαραίτητο, γιατί είναι οι πρώτοι που θα δεχτούν την επίθεση της λύσας. Είναι λοιπόν απαραίτητο να γίνει ο εμβολιασμός σε αυτά τα δύο κυρίως σκυλιά, σε αυτά τα δύο είδη. Αυτό που έχουμε να κάνουμε πλέον, διότι για μας κάποιοι το λένε πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα, είναι ζήτημα και είναι ζήτημα κοινωνικό το θέμα των αδέσποτων. Επομένως, επιμένουμε στη στήρωση, επιμένουμε στον εμβολιασμό, πόσο μάλλον τώρα για τη λύσα, επιμένουμε στον έλεγχο των δεσποζωμένων. Γιατί κακά τα ψέματα, όπως είπε και ο κ. Παντσάς, από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Εμείς, σαν φιλοζωικές και μη έχοντας την κάλυψη του νόμου, διότι είμαστε θελοντές, δεν μας καλύπτει κάποιος νόμος, παρόλα τα αυτά έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα σε αυτά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και σε αυτό που πρέπει να επενδύσουμε είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση, όπως είπε η κυρία Κατσέμη. Θα πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, τουλάχιστον τα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα, να δημιουργήσουν ένα καλύτερο αύριο για τα ζώα. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι το ζώο δεν είναι ούτε εργαλείο, ούτε κομμωδίνο, ούτε χαλία σορτή με τα έπιπλα. Το ζώο είναι συναισθανόμενο και σαν τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Η έναρξη διαβούλευσης για το χωροταξικό σχέδιο της Μαγνησίας έγινε σήμερα στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας, παρουσία φορέων της περιοχής. Ο Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Γιώργος Καλτσογιάννης έκανε λόγο για ενιαία περιφερειακή συνείδηση, ενώ σημειώνεται ότι οι φορείς πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Την τακτική των επιθετικών παρεμβάσεων σε περιοχές όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες έχει υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Βόλου. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται κάθε Πέμπτη από συνεργεία με αυξημένο αριθμό υπαλλήλων και ανεξάρτητα από το καθημερινό πρόγραμμα λειτουργίας της υπηρεσίας.
Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν εκ νέου σήμερα εκπρόσωποι σωματείων προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη δίωξη, όπως τη χαρακτηρίζουν, συνδικαλιστή που πρωταγωνίστησε στις τελευταίες κινητοποιήσεις. Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι ο Δήμος Βόλου είναι ενιαίος και δεν αποτελεί ομοσπονδία προσωπικών και συνδικαλιστικών φέουδων. Ο κ. Τσαλούχας παραμένει προϊστάμενος, δεν υφίσταται καμία δυσμενή μετακίνηση. Παραμένει προϊστάμενος, παραμένει να παίρνει το μισθό το οποίο δεν έπαιρνε. Δεν είναι συνδικαλιστής του Δήμου Βόλου, συνδικαλιστής ολόκληρου του νόμου Εργασίας. Τα συνδικαλιστικά του καθήκοντα σύμφωνα με τον νόμο τα ασκεί εκτός των ωραρίων εργασίας. Άρα λοιπόν σε τίποτα δεν βλάπτεται η άσκηση του συνδικαλιστικού του καθήκοντο. Και κατά συνέπεια θεωρώ ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα ζήτημα. Πρώτη, για ένα καθαρά υπηρεσιακό θέμα, το οποίο είναι προφανές ότι δεν μπορώ να το διαπραγματευτώ με καμία συνδικαλιστική αντιπροσωπεία. Η υπηρεσία λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί και είμαι υπεύθυνος απέναντι στην κοινωνία να λειτουργήσουμε την υπηρεσία με βάση τις αρχές με τις οποίες εκλεγήκαμε και τις οποίες πιστεύουμε. Δεμένα παραμένουν στο λιμάνι του Βόλου τόσο το πλοίο Express Κιάθος όσο και τα ταχύπλοα Flying Cat που εξυπηρετούν τα δρομολόγια προς τις βόρειες Ποράδες λόγω της 48ωρης απεργίας που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Στο μεταξύ, σε νέα 48ωρη απεργία που θα ξεκινήσει από τις 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου, θα προχωρήσει η ΠΝΟ μετά την άκαρπη συνάντηση που είχε το μεσημέρι σήμερα με τον Υπουργό Ναυτιλίας. Περίπου 60.000 λιγότεροι, ποσοστό 15%, ήταν οι επιβάτες που ταξίδεψαν το 2012 από και προς τα νησιά των Βορείων Σποράδων, σύμφωνα με τα ετήσια στατιστικά στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου. Ενώ μεγάλη ήταν και η μείωση των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων σε σχέση με το 2011. Υποκατάληψη είναι από το πρωί το δεύτερο ΕΠΑΛ, στο οποίο παρακολουθούν μαθήματα 450 περίπου μαθητές. Όπως έγινε γνωστό, βασικό αίτημα είναι να καλυφθούν τα κενά δύο καθηγητών που λείπουν, ενώ στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ, Σωκράτης Αβελίδης. Μέχρι και ο υπουργός μας απέτυχε 1.600 καθηγητές να διορίσει αναπληρωτές, ενώ χρειάζονται 2.300. Τέλος πάντων, 1.600 απέτυχε ο υπουργός. Και του δώσανε την άδεια από τα οικονομικά υπουργεία και από την Τρόικα, βέβαια, η οποία τα ελέγχει, για 124 από 1.600 που χρειάζεται σε όλη την Ελλάδα. Από 2.300 μου είπατε. Ναι, 2.300 έλεγε προηγουμένως το Υπουργείο, 2.000 έλεγε η ΕΛΜΕ, 2.300 το Υπουργείο, 1.600 έπεσε ο Υπουργός έτσι εκεί στα παζάρια. Και τώρα και τελικά τοποθέτησε 124. Πού φτάσαμε αυτό, πού φτάσαμε, που ούτε στους εφιάλτες μας δεν θα βλέπαμε τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή πέρσι δεν είχαμε βιβλία, φέτος δεν έχουμε καθηγητές. Δεν ξέρω πού οδηγείται αυτή η παιδεία. Και γενικότερα η χώρα, αυτό είναι βέβαια άλλο νου παπά Ευαγγέλιο. Αλλά η παιδεία πάει από το κακό στο χειρότερο. Έρχονται λοιπόν οι μαθητές μας να ζητήσουν το αυτονόητο, να ζητήσουν καθηγητές. Πρόταση για διάθεση έκτασης για τη δημιουργία αστικού λαχανόκηπου από ομάδες πολιτών, αλλά και για αξιοποίηση και αναβάθμιση του πάρκου στο πεδίο του Άρεως ως βοτανικό κήπο και περιβαλλοντικό πάρκο, κατέθεσε αντιπροσωπεία της τοπικής πολιτικής κίνησης των οικολόγων Πράσινων Μαγνησίας στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Πρασίνου Παντελή Παλεκάνο. Στις τοπικές αθλητικές ειδήσεις τώρα, 8 αποχωρήσεις, άλλες τόσες προσθήκες και κάποιοι δανεισμοί είναι ο απολογισμός της χειμερινής μεταγραφικής περίοδου για την ομάδα της Νίκης Βόλου. Η προσοχή αγωνιστικά έχει στραφεί στο παιχνίδι με τη Δόξα Δράμας. Κάναμε μεταγραφές ουσίας και όχι εντυπωσιασμού, παρά το γεγονός ότι ήταν εντυπωσιακές οι κινήσεις μας, δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Δημήτρης Καραγιάννης κατά την εκδήλωση σήμερα της επίσημης παρουσίασης των 8 αποκτημάτων της περίοδου Ιανουαρίου, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης κι άλλου παίκτη έως τις 11 Φεβρουαρίου, που λύγει η προθεσμία για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Εγώ θέλω να προτρέψω τους παλιούς και τους νέους παίκτες να γίνουν φίλοι όσο βρίσκονται στον Ολυμπιακό Βόλο και να ακούν τις συμβουλές του προπονητή τους, τον οποίο θέλω και να ευχαριστήσω και για τη συμμετοχή του στις μεταγραφές αυτές. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι δοθήκαν πολλά χρήματα για αυτές τις μεταγραφές, γι' αυτό και επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους, θα ήθελα να απευθυνθώ στους φιλάθλους, στους οπαδούς και να τους προτρέψω να είναι κόσμοι στην συμπεριφορά τους, γιατί η ΠΑΕ δεν μπορεί να αντέξει πρόστιμα. Εάν κάποιοι νομίζουν από τους οπαδούς ότι έχουν το δικαίωμα να στηγίζουν στην ομάδα, απατώνται.
Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλώς ορίσατε στον κόσμο συναλλαγών της Easy Forex. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να βρείτε το δρόμο σας μέσα στη ζούγκλα των πολύπλοκων πληροφοριών του Forex. Να το κάνουμε εύκολο. Αυτό το πραγματοποιούμε παρέχοντάς σας φιλικές και εύχριστες πλατφόρμες συναλλαγών και με μια μεγάλη ποικιλία έξυπνων εργαλείων ανάλυσης της αγοράς. Στο ταχύτατο και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον της αγοράς, η πείρα είναι σημαντική. Από το 2003 είμαστε υπερήφανοι για την ενεργή συμμετοχή της εταιρείας μας και για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Οι παγκοσμίου κλάσης Forex εκπαιδευτές μας θα σας βοηθήσουν να βρείτε το δρόμο σας. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας?